Στην κατάργηση των 41 από τα 59 υφιστάμενα εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια προχωρά το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του επιμελητηριακού χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, η αναμόρφωση αυτή θα τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή από το νέο έτος, όπου και θα διεξαχθούν οι τελευταίες εκλογές με την παρούσα δομή. Στις επόμενες εκλογές που προγραμματίζονται για το 2021, το επιμελητηριακό τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικό, καθώς θα έχει καλλικρατική δομή. Σημειώνεται ότι σήμερα σε κάθε νομό λειτουργεί ένα μεικτό επιμελητήριο, με εξαίρεση τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, στις οποίες λειτουργούν από τρία επιμελητήρια. Ειδικότερα, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, τα επιμελητήρια θα περιοριστούν στο ένα αναέδρα περιφέρειας, ενώ στους υπόλοιπους νομούς τα υφιστάμενα επιμελητήρια θα μετατραπούν σε επιμελητηριακές ενότητες. Για παράδειγμα, τα επιμελητήρια Σερών, Ημαθίας, Κιλκής, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής θα συγχωνευτούν σε ένα και μετατρέπονται σε επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από τη Δράμα μέχρι και τον Εύρο, τα επιμελητήρια θα συγχωνευτούν σε ένα, με την ονομασία Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την κατάργηση θα γλιτώσουν τα δύο από τα τρία επιμελητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με το τρίτο επιμελητήριο να ενσωματώνεται στο ένα εκ των δύο διασωθέντων. Σημειώνεται ότι για τις δύο πόλεις δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποια επιμελητήρια θα καταργηθούν. Στελέχη του Υπουργείου αναφέρουν ότι με τις επικείμενες αλλαγές, ο θεσμός των επιμελητηρίων θα καταστεί πιο ουσιαστικός και ισχυρός, κάτι που αποτελεί στόχος της κυβέρνησης. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ισχυροποίησης του θεσμού, εξετάζεται και η ενδυνάμωσή του με επιπλέον 200 υπαλλήλους, είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω προσλήψεων.